προβληματισμένοι δηλώνουν οι επαγγελματίες αλλά και κάτοικοι της περιοχής της Νέας Ηρακλίτσας του Δήμου Παγκαίου για την επόμενη μέρα μετά την καραντίνα ελαίου κορονοϊού. Η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι δύσκολη για αυτούς, όπως μας λένε, αλλά δεν πάβουν να ελπίζουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία προσπαθούμε όλοι να την ξεπεράσουμε. Θεωρώ ότι είμαστε από τους τυχερούς στην Καβάλα, γιατί δεν είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Είχαμε μόνο τρία, γιατί διατηρήσε όλος ο κόσμος τους κανόνες υγιεινής. Και εμείς τώρα συνεχίζουμε εδώ ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, όσο μπορέσουμε να το οργανώσουμε για να έχουμε και μεγαλύτερη επιτυχία τα καταστήματά μας. Οι επαγγελματίες σιγά σιγά ανοίγουν τα καταστήματά τους προκειμένου να κάνουν κάποιες εργασίες. Έτσι ακριβώς. Ξεκινήσαν διάφορες προετοιμασίες. Όπως έχει ανακοινωθεί, ανοίγουμε 1 Ιουνίου. Υπάρχει μια περίπτωση να ανοίξουμε και λίγο πιο νωρίς. Από ό,τι γνωρίζουμε, 18 Μαΐου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα μας θέσει το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε και τα καταστήματά μας. Από τη φύση σας, εσείς είστε αισιόδοξος και ελπίζετε σε κάτι καλύτερο. Βέβαια, το δίμηνο το οποίο προηγήθηκε ήταν δύσκολο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σκεφτείτε ότι ήμασταν 2 μήνες κλειστά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλές οικογένειες και τοπικά και φυσικά και στην Καβάλα μας, ώστε να μην έχει εισόδημα. Απλά αισιοδοξούμε και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να μπορέσουμε και εμείς από την πλευρά μας να βοηθήσουμε τον κόσμο να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Εμείς, δηλαδή, μία από τις δράσεις που τώρα ξεκινάμε είναι σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διαστών Καβάλας. Θα κάνουμε διάφορα σεμινάρια για πρώτες βοήθειες, όπου θα συμμετέχουν οι καταστηματάρχες μας, ώστε να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, αν χρειαστεί να επέμβουμε κι εμείς. Όπως επίσης συζητήσαμε και αποφασίσαμε από 2 συγκεκριμένες εταιρείες στην Καβάλα, οι οποίες έχουν 3 ISO και είναι υγιεινολόγοι, ώστε να κάνουν τα καταστήματά μας απολυμάνσεις, να δοθεί στο κάθε κατάστημα πιστοποιητικό απολύμανσης, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ασφαλέστερα τα καταστήματά μας και να περιορίσουμε όσο μπορούμε τον ιό. Όπως συνηθίσαμε τόσα χρόνια σε κάτι, θα συνηθίσουμε και σε αυτό. Ευελπιστούμε ότι θα περάσει όλο αυτό και θα είμαστε μια χαρά. Εκτός αν αυξηθούν πάλι τα κρούσματα και έχουμε άλλα. Είναι δύσκολο όπως και να έχει το πράγμα, γιατί εντάξει, εμείς μάθαμε τόσα χρόνια να δουλεύουμε ένας δίπλα στον άλλον και τώρα με μάσκες και γάντια και όλα τα σχετικά. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Όλοι είμαστε επιποδός φέτος, γιατί έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο να προετοιμάσουμε τα μαγαζιά μας, να τα κάνουμε όμορφα και ωραία για τη σεζόν, γιατί οι περισσότεροι του χειμώνα ήμασταν κλειστά, αλλά έτσι και αλλιώς τώρα είμαστε κλειστά, λόγω αυτού του προβλήματος και όλο αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά σκεφτόμαστε πάρα πολύ θετικά. Ευτυχώς το μαγαζί μας, όπως βλέπετε, έχει και χώρο έξω που θα απλώσουμε τραπέζια σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές, όλα αυτά που μας λένε οι ειδικοί και το Υπουργείο. Έχουμε αρκετό χώρο, όπως σας είπα, έξω, είναι με ασφάλεια όλα. Μέσα το κατάστημα επίσης ετοιμάζουμε κάποια ειδικά plexiglass κτλ. Για να μην έχει επαφή ο κόσμος με το προσωπικό και γενικότερα να κρατάμε τις αποστάσεις. Σκεφτόμαστε θετικά, ελπίζουμε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο και θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε τους πελάτες, τους καβαλιώτες και τις γύρω περιοχές. Πρωτοποριακό δηλαδή. Είναι τώρα πρέπει να βρούμε μια λύση πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά όλοι οι επαγγελματίες. Προσπαθούμε όλοι να κάνουμε να προσφέρουμε το καλύτερο. Ετοιμάζουμε τα μαγαζιά, κάνουμε τις εργασίες. Περιμένουμε να μας ενημερώσουν πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματά μας, με τι δεδομένα, τα υγιεινής, αυτά. Δηλαδή να μπορέσει να νιώθει και ο πελάτης άνετος ότι προστατεύεται. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολο για όλους μας, για όλη την Ελλάδα, για όλους τους επαγγελματίες. Θα δούμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε λαός που δεν υποκύπτει ποτέ, πάντα παλεύει, πάντα θα βρει μια λύση. Και αυτά, είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε. Περιμένουμε τις διευκρινίσεις και τις οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα εστίασης όσον αφορά την απόσταση από τραπέζι σε τραπέζι. Τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος? Είναι δύσκολα να επιβιώσει τώρα κάποια επιχείρηση. Έτσι είναι μισά καθίσματα και παραπάνω. Ένα κατάστημα που έχει δηλαδή 30 τραπέζια μπορεί να πάει στα 10, στα 15, μειώνεται δραστικά ο τζίρος του. Τα έξοδα, αλλά είναι πάντα τα ίδια, σταθερά, ΔΕΗ, εφορίες, ΙΚΑ. Θα αναγκαστούμε να μειώσουμε το προσωπικό, σημαίνει θα αυξηθεί η ανεργία, ο κόσμος θα υποφέρει πιο πολύ. Δηλαδή είναι δύσκολα για όλους. Προσπαθούμε δηλαδή να κρατήσουμε ένα βασικό κορμό προσωπικό, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες μας μένει άλλη επιλογή από το να σχολάσουμε άτομα, γιατί μειώνεται δραστικά ο τζίρος μας. Και
δυσκολεύεται η επιβίωση της κάθες επιχείρησης. Αν δεν υπάρξει από το κράτος κάποια στήριξη, βοήθεια στους επαγγελματίες, γενικά στον ιδιωτικό τομέα, θα κλείσουμε πάρα πολλά μαγαζιά και αυτό είναι τραγικό. Θα είναι ένα crash test το φετινό καλοκαίρι για του χρόνου. Πιστεύω ναι, και θα είναι, ευελπιστούμε ότι θα καλυτερευτούν τα πράγματα, ότι θα είναι ένα δύσκολο για μας, θα προσπαθήσουμε, θα παλέψουμε και ευελπιστώ ότι, ελπίζω δηλαδή, αν το ξεπεράσουμε αυτό, ότι του χρόνου θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί και θα μπούμε πολύ πιο δυναμικά και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Σίγουρα αυτό για μια επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσμα του μίσου του τζίρου. Δηλαδή, όπως φαίνεται τα πράγματα, θα λειτουργήσουμε σύμφωνα με το 50% των τραπεζοκαθισμάτων. Απλά και σε συνεννόηση που έχουμε έρθει με τον Δήμαρχο Παγίου τον Γιώργο Αναστασιάδη, μας υποσχέθηκε ώστε να δοθούν και άλλα μέτρα χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω χρεώσεις για να μπορέσει να βοηθήσει το κατάστημα να περιορίσει το χάσιμο του τζίρου του. Βέβαια, μειώνεται και το προσωπικό σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι ακριβώς. Για μας γι' αυτό θα πρέπει να δουν κινήτρα και από την κυβέρνηση. Ο Δήμος από την πλευρά του βοηθάει όσο μπορεί. Απλά θα πρέπει και η πολιτεία να παρεμβεί μέσα ουσιαστικά για να μην υπάρχει μείωση της ανεργίας, να υπάρχει επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, να κατεβεί το ΦΠΑ στην εστίαση. Γενικά να βοηθηθεί όλος ο κλάδος για να αντέξουμε φέτος. Γιατί φέτος θεωρούμε είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά για όλους. Και αν φέτος τα καταφέρουμε, είμαστε αισιόδοξοι του χρόνου ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Πώς όμως ο επαγγελματίας μπορεί να διασφαλίσει αυτή την λειτουργία των περιοριστικών μέτρων, όταν γνωρίζουμε ότι ο Έλληνας είναι της μεγάλης παρέας, είναι ο γλεντζές, έχει το ισχυρό ταπεραμένο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά και για μας είναι δύσκολο. Σκεφτείτε, δηλαδή, σε ένα κατάστημα, αν θα έρθει μια οικογένεια που έχει 3 παιδάκια και είναι και γονείς, είναι 5-6 άτομα, τι θα κάνουμε. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία και για μας είναι δύσκολο. 18 Μαΐου, από ό,τι ακούστηκε, θα ανακοινωθούν τα μέτρα, οι όροι, και έχουμε έρθει σε επικοινωνία εμείς με την Καβάλα, μαζί με την Ομαρχία μας και μαζί με το Υγειονομικό, ώστε να έρθει να κάνει πάλι σαν μια μικρή μερίδα, ο οποίο θα μας εξηγήσει ακριβώς τα μέτρα, τους περιορισμούς και να βοηθήσουμε όσο είναι το δυνατόν περισσότερο και εμείς, είτε με τις αποστάσεις ή με κάποια άλλα, θεωρούμε εμείς λογικά μέτρα και όχι αυτά τα οποία προτείνανε εξ αρχής, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο το καλύτερο τους μήνες που μείνανε και για να παρέχουμε ασφάλεια στον κόσμο, στους πελάτες μας, όλοι οι καταστηματάρχες Νέας Ηρακλήσας και Καβάλας. Οι οποίοι πώς είναι στον αριθμό περίπου? Είμαστε εγγεγραμμένοι 80 άτομα. 80 καταστηματάρχες, το οποίο περιλαμβάνει καταστήματα εστίασης, περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα, περιλαμβάνει διάφορες μονάδες καταλυμάτων.